Τρίτο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης μέσα σε έναν μόλις μήνα βιώνει η χώρα μας, με το Υπουργείο Υγείας πλέον να βρίσκεται σε επιφυλακή και να εκδίδει οδηγίες για τους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά ακόμη και για τη λειτουργία των σχολείων σε περίπτωση που η συγκέντρωση σωματιδίων ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο. Όπως θα ακούσετε, οι γιατροί προτείνουν τον περιορισμό της άσκησης και των μετακινήσεων, αλλά και την χρήση μάσκας για όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο και φέτος τίνει να γίνει κανονικότητα. Η σκόνη από την Αφρική είναι τον τελευταίο μήνα μόνιμη κάτοικος Ελλάδος, αφού για τρίτη φορά επισκέπτεται και καλύπτει από άκρη σ' άκρη τη χώρα μας. Τα σωματίδια αυτά είναι διαφόρων μεγεθών, μεγάλα, πιο μικρά. Περικλείουν μέσα τους όμως μύκητες, βακτήρια, ιούς, χωρίς να έχει αποδειχτεί επιστημονικά εάν αυτά στη χώρα που μεταφέρονται μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις. Η αφρικανική σκόνη επηρεάζει περισσότερο μωρά και παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού και χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις. Θα πρέπει οι μετακινήσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Πολύ θα βοηθήσουν οι μάσκες, οι ενισχυμένες, όπως είναι η FFP2, που τις μάθαμε πάρα πολύ καλά στην περίοδο του κορονοϊού. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι ερεθισμός στα μάτια, πονόλαιμος και καταρροή, ενώ μπορεί να προκαλέσει και πιο σοβαρά προβλήματα, όπως επίμονο βήχα και δυσμνία. Ειδικά τα παιδιά έχουν αλλεργίες και σε αυτή την περίπτωση οι αλλεργίες αυξάνονται λόγω της σκόνης και των άλλων αιωρούμενων σωματιδίων. Στο Υπουργείο Υγείας έχει σημάνει συναγερμός για μία ακόμη φορά και οι συστάσεις προς τους πολίτες, όταν τα επίπεδα της σκόνης είναι υψηλά, είναι να περιορίζουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω και να μην ανοίγουν τα παράθυρα στο σπίτι. Τα σπίτια τους να είναι ερμητικά κλεισμένα για να μην εισχωρεί μέσα σκόνη, ή όταν εισχωρεί να την καθαρίζουν με υγρά πανιά. Τα γεροντάκια στο σπίτι και εμείς οι λίγο νέοι μασκούλα. Τα μικρά παιδιά πρέπει λίγο να προσέχουν, τα σπίτια μας γεμίζουν σκόνη, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να φοράνε τη μάσκα τους, γενικά είναι δύσκολο, από ό,τι φαίνεται είναι όντως δύσκολα τα πράγματα. Οι ειδικοί παρατηρούν τη συγκέντρωση των σωματιδίων της σκόνης στην ατμόσφαιρα και αναλόγως θα προτείνουν μέτρα προστασίας για τους πολίτες. Μάλιστα, αν παρατηρηθεί υψηλή συγκέντρωση σωματιδίων για ένα 24ωρο, τότε προβλέπεται ακόμη και το κλείσιμο σχολείων και παιδικών σταθμών.